εικόνες αποκάλυψης στο Ρέθυμνο. Καταράκτες σχηματίστηκαν στην σκαλέτα επί του ΒΟΑΚ από τη σφοδρή βροχόπτωση, σημειωτών και επικίνδυνη διέλευση των οχημάτων. Ο Μυλοπόταμος κόπηκε στα δύο. Στη διασταύρωση των Συρυπηδιανών, ο Γεροπόταμος βρήκε διέξοδο μέσα από τον κεντρικό δρόμο Πάνορμο Πέραμα. Αστυνομικοί με γυμνά χέρια μεταφέρουν πέτρες για να αποκλείσουν τον δρόμο, αφού οι κόκκινες κορδέλες που τοποθετούνται δεν γίνονται σεβαστές από τους οδηγούς. Τα χωματουργικά μηχανήματα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη παντού, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ενώ περιπολίες πραγματοποιούν όλων των ειδών τα οχήματα άμεσης επέμβασης συνεχώς. Καταπτώσεις χωμάτων, βράχων και λοιπόν φερτών υλικών είναι πια ο κανόνας, αναλύγες εκατοντάδες μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου. Ελαιόδεντρα έχουν πνιγεί σε τόνους νερού. Σε όλο το επαρχιακό μας δίκτυο και στο δημοτικό δίκτυο αλλά και στο βόρειο οδικό άξονα οι καταπτώσεις από πέτρες, από βράχους και από φερτά υλικά είναι συνεχόμενες. Σε όλο το επαρχιακό δίκτυο αλλά και στο ΒΟΑΚ έχουμε όσα μηχανήματα έχουμε είναι σε ανάπτυξη από χθες το μεσημέρι. Καθαρίζουν συνεχώς τους δρόμους. Ακόμα και οι πόλεις δεν βγήκαν αλόβητες. Δεκάδες περιστατικά επέμβασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε Ρέθυμνο και Χανιά, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Νίκολα Γουδάκη, ακόμα και απεγκλωβισμοί οδηγών πραγματοποιήθηκαν. Στα ανατολικά προάστια του Ρεθύμνου, ο οδηγός γλίτωσε την τελευταία στιγμή, ενώ το όχημά του έφτασε στη θάλασσα. Έχουμε πλημμύρες στα Χανιά. Έχουμε επέμβει σε 5 περιπτώσεις σοβαρές που έχουμε κάνει άντληση. Έχουμε κάνει 3 διασώσεις από οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί οδηγοί. Έχουμε στο Ρέθυμνο 6 περιπτώσεις άντλησης και 9 σε αναμονή τώρα που μιλάμε. Κατολιστήσεις στον ΒΟΑΚ ακόμα και στο ύψος της πόλης του Ρεθύμνου. Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό ανάμεσα στους κόμβους Σαμαρίου και Σπηλίου. Ζητήθηκε από τους κατοίκους ισόγειων κατοικιών του Τσεσμέ να ανέβουν σε όροφο. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου την 3η 26 Φεβρουαρίου. Θα πρέπει και οι διερχόμενοι οδηγοί, επειδή το φαινόμενο των καταπτώσεων είναι σε εξέλιξη, να είναι πάρα πολύ προσεκτική κατά τη διέλευση των οχημάτων τους. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και όταν έχουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο να παρκάρουν σε ασφαλές σημείο στην Εθνική Οδό, να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, ούτε τις δικές τους αλλά ούτε του μέσου που οδηγούν και να περιμένουν να περάσει το έντονο καιρικό φαινόμενο και μετά να συνεχίσουν.